Οι οικολόγοι πράσινοι δεν συμπαραστέκονται απλώς στον αγώνα των κατοίκων. Είναι ένα κομμάτι αυτού του αγώνα, ο οποίος και έχει ξεκινήσει τη δεκαετία του 80. Από το 1987 μέχρι σήμερα, πραγματικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε όχι στην εξόρυξη χρυσού, ακριβώς γιατί είναι ένα καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης. Είναι αυτοί οι οποίοι είπαν όχι και στην κρατική μετοβά. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν όλη τη συμπαράστασή μας και αντιμετώπισαν και τότε την τρομοκρατία, όπως και τώρα τη συκοφάντηση, την καταστολή. Όμως οι αγώνες, οι κοινωνικοί, συκοφαντούνται κάθε φορά από τις ποικιλώνυμες εξουσίες. Από την εποχή του Σπάρτακου μέχρι τον Τσίκο Μέντες που δολοφονήθηκε στον Αμαζόνιο γιατί υπερασπίζονταν εκεί τα δικαιώματα των κατοίκων και του περιβάλλοντος, αλλά και μέχρι τους ανθρώπους που διώκονται στη Χαλκιδική, συκοφαντούνται, όπως ο Γιάννης ο Μίχος, ο Τολίχο Παγιοργίου, ο Λάζαρος ο Τόσκας και όλοι αυτοί που μπαίνουν βγαίνουν στις φυλακές. Άρα λοιπόν υπάρχει σύγκρουση δύο μοντέλων ανάπτυξης. Από τη μια ενός βρώμικου και καταστροφικού μοντέλου που υποσκάπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις της ζωής και ενός άλλου μοντέλου αηφόρου που σέβεται τις παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες και είναι εκείνο το μοντέλο το οποίο έχει τη συμπαράστασή μας. Είναι ένα υπόρρητο, ένα κρυφό βρώμικο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο δεν έχει τη συνένεση των κατοίκων. Χωρίς δημοκρατία, χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, χωρίς διαβούλευση, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για να προκόψουν οι κάτοικοι με μια αφορική προοπτική, δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Δεν μπορεί να υποσκάπτουμε το μέλλον των επόμενων γενιών. Γι' αυτό και όχι μόνο συμπαραστεκόμαστε, αλλά θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να αναβαθμιστεί και σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχει σαφώς ένα αποτέλεσμα άμεσα και μέσα στην ελληνική προεδρία, που προφανώς δεν πρόκειται να κάνει τίποτα μέσα στους 6 μήνες, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτή την άλλη προοπτική. Δεν μπορεί να το κάνει ούτε σε 6 χρόνια, ούτε σε 6 αιώνες. Πρέπει να αναβαθμιστεί ο αγώνας, να ανασχεδιαστούν δυνάμεις, να υπάρχουν συνεργασίες και να υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις. Εδώ και τώρα οι ρεαλιστικά εφαρμόσιμες που θα αλλάξουν τη ζωή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο.